τέκνον την ζωή του φτωχού, μη αποστερήσεις και μη παρελκύσεις οφθαλμούς επιδεείς. Αυτό το πολύ συχνό που αναφέρει η Σοφία Σιράχ, όπως και οι παροιμίες της Σοφίας Σολομόντος, τέκνον. Σοφία Σολομόντος λέει «Ιέ μου, Ιέ μου». Αυτό το τέκνον, παιδί, τι ωραίο που είναι, τέκνον. Μη στερήσεις το φτωχό από εκείνα που έχει ανάγκη στη ζωή του και μην αναβάλεις τη βοήθειά σου όταν τα μάτια του σε κοιτούν ηκετευτικά. Αγαπητοί μου, γιατί υπάρχουν οι φτωχοί? Μήπως αυτό είναι αδικία εκ μέρους του Θεού? Μήπως είναι μια αδικία εκ μέρους των ανθρώπων προς τους συνανθρώπους των? Αγαπητοί μου, ο Θεός κανέναν δεν αδικεί. Οι άνθρωποι μόνο αδικούν, γιατί είναι πλεονέκτε. Γι' αυτό λέγει ο Θεός, δικαιοσύνη μάθετε, οι ενικούντες επί της γης, σεις που κατοικείτε στη γη επάνω, επιτέλους μάθετε να είσαστε δίκαιοι, μάθετε τη δικαιοσύνη, μην αδικείτε. Μην υπάρχει δηλαδή η αδικία ώστε να υπάρχουν πλούσιοι και πτωχοί. Εν τούτης πρέπει να σημειώσουμε ότι η πτωχή έχει κι άλλα αίτια. Δεν είναι μόνο η κοινωνική αδικία, είναι η οκνηρία ενός ανθρώπου. Όταν είναι τεμπέλης ένας άνθρωπος, ποιος του φταίει? Ούτε ο Θεός πολύ παραπάνω, ούτε οι άνθρωποι. Όταν είναι άφρον ένας άνθρωπος και δεν ξέρει να ρυθμίσει τα οικονομικά του, όταν είναι σπάταλος άνθρωπος, εκείνο το μεροδούλι μεροφάει, ό,τι βγάζω να τα φάω, όλα τα φάω, μόλις τύχει μια δυσκολία, μόλις αύριο δεν έχω μεροκάματο, τρέχω στα ταμεία της ανεργίας. Βέβαια, αν υπάρχουν ταμεία ανεργίας, δεν υπήρχαν στην ιστορία ταμεία ανεργίας. Αν υπάρχουν σήμερα θα μπορώ να λέγω τρέχω στο ταμείο ανεργίας. Και τι είναι το κράτος? Θα σε τρέχει το κράτος? Αδελφοί μου, ας το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Να έχουμε μυαλό, να έχουμε σύνδεση, να ρυθμίζουμε τα οικονομικά μας. Όταν έχουμε αρκετά, να μην είμαι θασπάτελοι, διασκεδάζουμε και λέμε καλά. Τι καλά? Ρύθμισε τα πράγματα, ρύθμισε τα να μην πεινάσεις. Είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά υπάρχουν όμως και οι απροσδόκητες καταστάσεις της ζωής. Όταν κάποτε ένα δυστύχημα με αφήνει ανάπηρον, ή έγινε σεισμός, χάλασε, γκρέμισε το σπίτι μου, ή ό,τι άλλα πράγματα έξω από τη θέλησή μου, έξω από την ενέργειά μου, και πέφτω στην πτωχία. Στην πτωχία γίνομαι φτωχός. Βεβαίως έχουμε πολλά τα αίτια της πτωχίας. Αγαπητοί, δεν θα εξετάσουμε τα αίτια στα θέματά μας αυτά, τα αίτια της πτωχίας, παρά μόνο απλώς μπροστά μας έχουμε τον φτωχόν άνθρωπο. Δεν ρωτούμε γιατί έγινε φτωχός, απλώς έχουμε τον φτωχόν. Αυτό θα δούμε το θέμα, χωρίς να ερευνήσουμε τα αίτια πιο ξεχωριστά. Γιατί λοιπόν υπάρχουν πτωχοί? Ο Θεός βλέπει απλώς το φαινόμενο, βεβαίως, της πτωχίας που δημιουργείται από ποικίλα αίτια, όπως σας εξήγησα, και κυρίως από την προαίρεση και την ελευθερία του ανθρώπου. Όταν ο ίδιος ο άνθρωπος ή η κοινωνία, η βία είναι υπαίτιος μιας καταστάσεως τέτοιας. Αλλά ο Θεός όμως τι κάνει? Ο Θεός, αγαπητοί μου, είναι σοφός πατέρας και δημιουργός. Ο άνθρωπος σωρεύει δυστυχίες στη ζωή του και καταστάσεις ανεπιθύμητες, τις παίρνει όμως
σαν φιλόστογος πατήρ και σοφός δημιουργός, τις παίρνει αυτές τις διάφορες και ποικίλες καταστάσεις και τις κάνει φάρμακο και τις προσφέρει στον άνθρωπο και θεραπεύει τον άνθρωπο με το ίδιο εκείνο που ο ίδιος ο άνθρωπος δημιούργησε σαν δυστυχία του. Εδώ είναι η σοφία του Θεού. Είναι ένα από, να σας το πω, να πάρει ο σοφός γιατρός δηλητήριον εχίδνης οχιάς και να το κάνει εμβόλιον και όταν ο άνθρωπος δαγκωθεί από μια οχιά να του κάνει ορό και να τον κάνει καλά. Τι έκανε ο γιατρός? Το δηλητήριο της οχιάς χρησιμοποίησε για να θεραπεύσει το δηλητήριο της οχιάς. Αυτό κάνει ο Θεός. Ο Θεός δεν θέλει να υπάρχουν φτωχοί και πλούσιοι, αν και θα είχα πολλά πάνω να πω σε αυτό, αλλά εν τέχνη περιπτώσει ο Θεός χρησιμοποιεί αυτό το φαινόμενο της φτωχίας για να θεραπεύσει τον άνθρωπο, να τον θεραπεύσει κυρίως πνευματικά. Θεολογικά όμως, πίσω από τον πτωχό είναι ο Χριστός, ο οποίος, όπως λέγει στην Δευτέρα προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος 8,9, διημάς επτώχευσε πλούσιος ον, ή να ημείς τι εκείνου πτωχία πλουτίσομεν, πνευματικά εννοείται. Αλλά ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι θα μας πει εν ημέρα κρίσεως, εφόσον επιείσατε εν ητούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επιείσατε. Εφόσον, λέει, το κάνατε αυτό σε έναν από τα αδέλφια μου αυτά, τα φτωχά, τα τυποτένια αδέλφια μου, τα ελάχιστα αδέλφια μου, σε μένα το εκάνατε. Άρα λοιπόν, προσέξτε παρακαλώ την θεολογία της ελεημοσύνης. Πίσω από τον φτωχόν είναι ο Χριστός. Ένας Άγιος κάποτε, ο Άγιος Μαρτίνος, έβγαλε το χιτόνα του, έκανε κρύο, έβγαλε το μανδύα του, βλέποντας ένα φτωχό στο δρόμο, παγωμένο, ξυλιασμένο, έβγαλε το μανδύα του και τον ετύλιξε να ζεσταθεί. Το βράδυ βλέπει όραμα. Μαρτίνε, του λέει ο Χριστός, σε ευχαριστώ, με ζέστανες σήμερα. Βεβαίως, μην το ξεχνάτε, δεν είναι μία ηθική πράξη η ελεημοσύνη, μην το ξεχνάτε, είναι μία θεολογική πράξη. Πίσω, θα το πω για τρίτη φορά, από τον κάθε πτωχό είναι ο Χριστός και αποτελεί μάλιστα και κριτήριον κρίσεως. Έτσι η πτωχία, αγαπητοί, αποκτά θεολογικές διαστάσεις όταν μπαίνει μέσα στον χώρο του Ευαγγελίου σαν ένα φαινόμενο. Ακούσιον, σαν ένα φαινόμενο ακούσιον, για ό,τι σας είπα μέχρι τώρα. Προσέξτε όμως, στο χώρο του Ευαγγελίου μπαίνει η πτωχία και σαν ένα φαινόμενο εκούσιο. Είναι εκείνο το μακάρι η πτωχή, ότι αυτό είναι στην Βασιλεία των Ουρανών. Μακάρι η πτωχή, ποιοι φτωχοί, ώστε οι φτωχοί θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού? Ω, αν ήταν έτσι. Μακάρι η πτωχή τη ιδία των προαιρέσει, γιατί σε αυτούς θα είναι και η Βασιλεία του Θεού. Είναι η εκουσία πτωχία. Είναι εκείνο που είπε στον πλούσιο νεανίσκο, πάντα όσα έχεις πόλησον και διάδος πτωχής και δεύρου ακολούθημη, που είπε ο Κύριος. Είναι η εκουσία πτωχία, η οποία τηρείται από εκείνους που ακολουθούν τον Ιησού Χριστόν, είτε άγαμοι είτε έγαμοι. Δεν λέγω αφιερωμένοι, βέβαια λέμε ένας άγαμος, ένας μοναχός είναι αφιερωμένος. Επιτρέψατε μου να το γενικεύσω. Ο κάθε πιστός που βαφτίστηκε στο όνομα της Αγίας Τριάδος είναι ο αφιερωμένος. Θέλετε να σας το δείξω? Όταν βαφτίστηκα στην Κολυμβήθρα,
ο ιερεύς μου έκοψε σταυροειδώς λίγα μαλλιά και τα ρίξε μέσα στην κοδυμβήτρα, που σημαίνει αφιέρωση, δίδω στο Θεό τον εαυτόν μου. Βέβαια θα μου κόβε κανένα χέρι, κανένα δάχτυλο, κόβει λίγα μαλλιά. Και όταν έγινα μοναχός, τι περισσότερο έγινε. Ξανακόπηκαν πάλι μαλλιά, η γνωστή μοναχική κουρά. Ξανακόπηκαν πάλι σταυροειδώς μαλλιά και αφιερώθηκαν στο Θεό. Δεύτερη αφιέρωση. Αλλά όλοι οι πιστοί έχουμε αφιέρωση. Και συνεπώς δεν μπορεί να πει κανένας ότι η εκουσία πτωχία, η θεληματική πτωχία ανήκει μόνο εις τους μοναχούς. Όποιος θέλει μπορεί να ακολουθήσει αυτές όλες, όχι τις μοναστικές αρετές, τις ευαγγελικές αρετές. Και ο άγαμος και ο έγγαμος. Δεν υπάρχει ξεχωριστόν Ευαγγέλιο. Έγινε το Ευαγγέλιο. Μία είναι η σκάλα που ανεβαίνει στον ουρανό. Μέσα στο Ευαγγέλιο είναι αυτή η σκάλα. Άλλο τώρα, αν κανείς μπορεί να ανεβεί λιγότερα ή περισσότερα σκαλοπάτια. Αλλά είναι μία η σκάλα. Σας το έχω πει δε αυτό πολλές φορές. Έτσι, η ελεημοσύνη, αγαπητοί μου, είναι ένα χάρισμα από το Θεό. Θα το φανταζόσαστε, ότι είναι ένα χάρισμα από το Θεό, ένα δώρο. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, είναι στη δευτέρα του επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο και στο 9ο. Εξαφορμής εράνου που κάνει υπέρ των χριστιανών της Παλαιστίνης, της Ιουδαίας, και φέρνει ως παράδειγμα τους Μακεδόνας, ότι με την καρδιά τους έσπευσαν να δώσουν, λέγει, ελεημοσύνη υπέρ των πτωχών της Ιουδαίας. Και εκεί σημειώνει τα εξής: γνωρίζω δε ημίν αδελφοί, σας κάνω γνωστό την χάρη του Θεού την δεδομένη εν τες εκκλησίες της Μακεδονίας. Σας κάνω γνωστή τη χάρη του Θεού, το χάρισμα του Θεού, ώστε οι Μακεδόνες να σταθούν υπέρ εκ περισσού ελεήμονες υπέρ των πτωχών της Ιουδαίας. Ώστε τι είπε? Την χάρη του Θεού, την δεδομένη εις τους Μακεδόνας. Στην ίδια του επιστολή ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί την ελεημοσύνη χάρη, που σας το είπα, και κοινωνία διακονία της εις τους Αγίους.